και περνούσε ο καιρός μας ανέμελα, ανέμελα, ως την ημέρα που άρχισαν να εξορίζονται οι Ισραηλίτες. Μια μέρα έφτασε στα αυτιά μας μια κακή είδηση, ότι θα μας εξορίσουν. 11 Ιουλίου 1942, Θεσσαλονίκη. 10.000 άντρες Εβραίοι ταπεινώνονται με γυμναστικές ασκήσεις στην πλατεία Ελευθερίας. 7.000 θα σταλούν για καταναγκαστικά έργα. Μέχρι τις 2 Αυγούστου του 1943, σε συνολικά 19 αποστολές, 56.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης θα σταλούν στο στρατόπεδο Auschwitz-Birkenau. Ξημέρωμα 25 Μαρτίου 1944, Σάββατο, Γιάννενα, Μόλος. Οι Εβραίοι συγκεντρώνονται και εκτοπίζονται μαζικά. Αρχή του τέλους, στα Καμιόνια. 11 Απριλίου 1944. Μια μαξοστοιχεία, φορτωμένη με 2.500 ραμανιάτους Εβραίους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, από τα Γιάννενα, την Αθήνα, το Βόλο, τη Λάρισα, τη Χαλκίδα, περνάει την πύλη του Μπίρκεναου. Ο κόσμος φοβήθηκε και στράφηκε εναντίον μας. Ακούγονται λόγια χερέκακα και όλοι ζητάνε να μας απομονώσουν. Τι θα κάνουν όταν δουν να μας φορτώνουν σε καΐκια και φορτηγά? Ο αποκρύπτων Εβραίων γνωρίζουν τον τόπο της διαμονής του και μη αναφέρουν εις Θεσσαρχάς θα του φεκίζεται. Ένας φίλος του πατέρα μου του είπε ότι τι συμβαίνει. Δεν δίστασε ούτε στιγμή. Αμέσως ειδοποίησε να τα μαζέψουμε και να κατεβούμε στην Αθήνα. Νιώσαμε εκείνη τη στιγμή τι πάει να πει ο απόλυτος τρόμος. Ο απόλυτος τρόμος ότι έρχονται να σε πιάσουν. Φυσικά δεν φύγαμε με ένα πλοίο εμείς, φύγαμε με ένα καΐκι, παράνομα, τελείως. Στο δρόμο κάνανε μπλόκα οι Ιταλοί και ξαναφεύγαμε και ξαναφεύγαμε. Σταματήσαμε κάπου για να φάμε κάτι, να ξεκουραστούμε. Ήτανε μια καρυδιά και εμείς τα παιδιά σκραφαλώσαμε για να φάμε καρύδια όπως ήταν με το πράσινο φλούδι. Τα ξεφλουδίζαμε και τα τρώγαμε φρέσκα φρέσκα. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την πόλη, ένας Αυστριακός στρατιώτης που είχε Ελληνίδα μητέρα μας είπε να εξαφανιστούμε αν θέλαμε να σωθούμε. Κρυβόμαστε. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου ξυλώνει το άστρο που είχα στο πετό του παλτού μου. Και ξεκίνησα και φοβόμουν πάρα πολύ. Αυτό το θυμάμαι καλά. Οι γονείς μας έβγαλαν ψεύτικες ταυτότητες. Τώρα θα ήμασταν οικογένεια Παπαδόπουλου. Μετά μας πήραν μικρά παιδιά και έφυγαν για τα ορεινά στη Μάνη, σε σπίτι φιλικό χριστιανών. Οι Γερμανοί το είχαν πει. Οι Γερμανοί το είχαν πει. Όποιος κρύβει Εβραίους, πάει στο απόσπασμα. Ωστόσο, άνθρωποι απλοί, χωρίς κανένα συμφέρον, προστατεύουν τους κατατρεγμένους. Μεμονωμένα άτομα και οικογένειες ολόκληρες βρίσκουν καταφύγιο σε σπίτια χριστιανών. Δεν φοβάμαι. Θα πάρουμε μια οικογένεια σπίτι μας. Έχουμε χώρο και ένα καρβέλι ψωμί περισσεύει. Η κυρία Φέδρα με τον μπλε άσπρο ταγέρ, η κυρία Αθηνά, ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Αργυρό, η γεράκη κυρία Αντωνία και η κόρη της Ντόρα, ο κύριος Γιώργος και η κυρία Βιργινία. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Για να σωθούν τα παιδιά. Ο Ιάκωβος 9χρονο, ο Έρμπερτ 4,5 και εγώ 10χρονο. Άρχισα να αποχαιρετώ όλους τους δικούς μου, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τις θείες και τον παππού μου. Τους είδα για τελευταία φορά. Την ημέρα που φεύγαμε, ήθελα να παίξω με ένα λογάκι. Ήθελα να το καβαλήσω και να τραβαλήσω το μαζί του. Επιέστηκα να το αφήσω και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό, γιατί ήταν ένα αγαπημένο μου παιχνίδι. Τα κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της κατοχής καλούνται να μάθουν να ζουν στην παρανομία. Θυμάμαι το ξύλο που έτρωγα από τους γονείς μου για να μην πω το όνομά μου. Κυκλοφορούσαν δοσύλλογοι και ρωτούσαν τα παιδιά πώς τα λένε για να εντοπίσουν Εβραιόπουλα. Το όνομά μου είναι Σάρα. Νίνα έγινα όταν ήμουν 3 χρονών. Οι γονείς μου άλλαξαν τα ονόματά τους. Ο πατέρας μου από Βίκτορ έγινε Γιώργος. Η μητέρα μου από Βικτόρια Μαρία. Το καταπληκτικό είναι που ενώ εγώ ήμουν 5 χρονών και ο Σάμπης, ο αδερφός μου 8, ούτε μια φορά δεν κάναμε λάθος να φωνάξει ο ένας τον άλλο με το πραγματικό του όνομα. Ζούσαμε πλέον σε συνθήκες παρανομίας. Υποχρεωθήκαμε να περιορίσουμε τις εξόδους μας στο ελάχιστο. Κρυφτήκαμε σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, σε μοναστήρια, σε απομακρυσμένα χωριά. Μια μέρα πλησίασαν στο χωριό οι Γερμανοί πυροβολώντας. Για να ξεφύγουμε, φύγαμε στα βουνά. Άλλες 2 φορές ήρθαν Γερμανοί στο χωριό και αναγκαστήκαμε να κρυφτούμε. Τη μια φορά στο αμπάρι ενός καϊκιού και τη δεύτερη σε ένα ρέμα στις Καλαμιές. Τα παιδιά γεύονται τον ήλιο μόνο πίσω από τα κλειστά παράθυρα. Κρατούν ημερολόγια του εγκλισμού τους, μελετούν μόνα τους για να μην μείνουν πίσω στα μαθήματα, αφού χάνουν τη χρονιά τους στο σχολείο. Ενώ ορισμένα αγόρια, παρά τους κινδύνους, βγαίνουν για να δουλέψουν και να βοηθήσουν την οικογένεια. Βλέπαμε Γερμανούς στο δρόμο, από το παράθυρο. Ναι, βλέπαμε μέσα από το τζάμι. Και νιώθα ξεριζωμένη από όλα. Τα Γιάννενα, τις γιαγιάδες μου, τους θείους μου, από όλες τις οικογένειες. Τα πάντα μου λείπαν. Πολλές φορές τα βράδια η απομάκρυνση από τους γονείς μου μου έφερε συγκίνηση. Έκλαιγα. Άρχιζα τέλειο να κοιμόμουν, αλλά δεν το έλεγα σε κανέναν. Μάρκος 8,
Μπουλίσα 7, Σαμουήλ 3, Άννα 1, Πέρλα 12, Μωής 12, Ρενέ 9, Εμμανουήλ 10, Ροβέρτος 5. Ακόμα δεν θυμάμαι αν είχαμε καθρέφτες στο σπίτι μας. Ακόμα και αν είχαμε όρεξη να κοιταχτούμε στους καθρέφτες, είχα κοτσίδες, γιατί ποιος να κόψει τα μαλλιά μας. Αυτό που χαρακτήριζε εκείνη την εποχή ήταν η απόλυτη σιωπή. Όλο εκείνο το διάστημα δεν θυμάμαι να ακούσαμε μουσική. Δεν θυμάμαι να φωνάξαμε σαν παιδιά ή να παίξαμε ένα τρελό κυνηγητό. 1,5 χρόνο, δεν ξέρω και αν ακούγαμε, στους εαυτούς μας να μιλάμε. Και πώς συνεννοούμασταν για το παιχνίδι, δεν ξέρω. Ίσως μιλώντας χαμηλόφωνα, παίζαμε στην ταράτσα, δεν μας έβλεπε κανείς. Είχε ένα παζουλάκι μόνο, στο οποίο ανεβαίναμε και το κάναμε καράβι. Και παίζαμε και αρμενίζαμε σε θάλασσες ελεύθερες από Γερμανούς. Ήταν το πιο ωραίο μας παιχνίδι. Αυτή η ταράτσα ήταν όλος μου ο κόσμος. Έφτασε το Πάσχα. Το δικό μας το Πάσχα δεν είχαμε ιδέα ποτέ είναι, δεν ήταν η μητέρα μας για να μας πει. Αλλά το χριστιανικό Πάσχα πήγαμε στην εκκλησία, τη Μεγάλη Παρασκευή, και τότε περνάγανε τα παιδιά από κάτω από τον επιτάφιο και περάσαμε κι εμείς, ο αδερφός μου και εγώ. Αλλά σκέφτηκα, μήπως κάνω αμαρτία, κάνω κάτι ψεύτικο που δεν είμαι χριστιανή. Αλλά αυτός είναι Θεός, σκέφτηκα. Δεν θα με συγχωρήσει. Και περνούσε ο καιρός. 548 μέρες έμεινα κρυμμένη. Βγαίνοντας από εκεί μέσα, έχω μια φωτογραφία που είμαι πολύ αδύνατη. Ένα ψηλό λιγνοπλάσμα. Δεν τόλμησα να ρωτήσω τους γονιούς μου για το που βρίσκονται, οι συγγενείς τους, οι αδερφές τους. Δεν τόλμησα, όχι. Και όταν ήμουν μεγάλη πια, όταν πήγα στο Auschwitz, ήξερα ότι είδα τις τάχτες τους, τον Μπικερνάου. Ξέρω ότι από μικρή κουβαλούσα μέσα μου το βάρος ενός μεγάλου πένθους. Τον πατέρα μου δεν το θυμάμαι με συγκεκριμένα ρούχα. Τον πατέρα μου τον θυμάμαι σαν μια ιδέα, σαν κάτι που σε προστατεύει. Σαν μια σκιά αγάπης που ανοίγει τα χέρια της και σε προστατεύει. Η έλλειψη του πατέρα εμένα μου στήχησε, αλλά έψαξα να βρω τη συνέχεια της ζωής. 26 Οκτωβρίου του 1944 βγήκα για πρώτη φορά στον δρόμο. Ανέπνευσα αέρα και άρχισα να τρέχω. Πήγα τρέχοντας να βρω τη φιλενάδα μου τη Μαρία. Ανέβηκα τα σκαλιά, χτύπησα. Μου άνοιξε η μητέρα της και δεν πίστευε στα μάτια της που με έβλεπε ζωντανή. Πήρε τηλέφωνο τη Μαρία που δεν ήταν εκεί να της πει ότι είμαι ζωντανή. Μετά έφυγα πάλι. Με αναγνώρισε ένας γείτονας και φώναξε. Τρώμαξα τόσο που άκουσα το όνομά μου που άρχισα να τρέχω πάλι πίσω στην κρυψώνα μας. Από εκεί και ύστερα η ζωή συνεχίστηκε.